για αυτό το μέσο που τα αγαπούν πάρα πάρα πολύ και θέλουν να περνάτε εσείς καλά, γιατί από εσάς ζούμε όλοι εμείς εδώ. Αν πάψετε να μας παρακολουθείτε, απλά δεν υπάρχουμε. Το ότι είμαστε στον αέρα και κάποιοι παρουσιαστές από εμάς πάρα πάρα πολλά χρόνια στον αέρα. Συγκεκριμένα εγώ από το 2002 αέρα, όχι γενικά στο χώρο. Οφείλεται αποκλειστικά σε εσάς. Μόλις εσείς μας βαρεθείτε, το καταλαβαίνουμε αμέσως. Λοιπόν, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, αλλά δεν πειράζει. Ήταν επίσης μια ισχυρά διδακτική χρονιά για μένα προσωπικά. Πήρα πάρα πολλά μαθήματα. Ελπίζω να τα κατάλαβα και να τα έχω εμπεδώσει, ώστε να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ όλους, μα όλους τους συνεργάτες. Κάθε μεσημέρι αποχαιρετώ λέγοντας συνάδελφοι πλατό, εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και όχι μόνο τους συναδέλφους που βλέπω εδώ μπροστά μου, αλλά και όλο το τεχνικό προσωπικό αυτού του σταθμού, όλα τα στελέχη και τη διοίκηση αυτού του σταθμού που μας έχουν φιλοξενήσει, που έχουμε αυτή τη συνεργασία μάλλον καλύτερα, αυτά τα 3 τελευταία χρόνια, εξαιρετικά χρόνια, εξαιρετική συνεργασία και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου πάρα πάρα πολύ για την υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές. Εννοείται ότι θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και τον κύριο Βριώνη πάρα πάρα πολύ. Φυσικά το Μένιο Φουρθιώτη, τον παλιό φίλο, τον καλό παλιό φίλο, στη θέση αυτή που είναι και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ έναν αφανή ήρωα που μου στάθηκε εξαιρετικά φέτος, τη Βίκη Λιόντου. Και θέλω να χειροκρότημα για την Βίκη. Πραγματικά, Βίκη μου, το λέω με καλοσύνη αυτό, όσο μπόι σου λείπει, τόσο διάολος είσαι, δηλαδή πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα όλους έναν έναν όπως κάνω, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το κάνω. Ειλικρινά σας ευχαριστώ, φυσικά την συντακτική ομάδα που έδωσε και πάλι τη μάχη της και τον αγώνα της για να είμαστε στις επάλξεις και στον αέρα και φέτος. Να ευχαριστήσω ξεχωριστά και τον Παναγιώτη, τον Κουνιάκη. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που με τιμάς με τη φιλία σου άπειρα χρόνια τώρα. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή και δίπλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κλεοπάτρα μου, εγώ το κορίτσι μου πάρα, πάρα πολύ. Το καλό στα δύσκολα. Έχουμε περάσει πολλά. Μακάρι να μπορούσατε να μας έχετε μία κάμερα backstage να μας βλέπετε στα καλά μας και στα κακά μας, στα νεύρα μας και στις χαρές μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον φύλακα άγγελο όλων των ετών, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα την παρουσία μου μπροστά στις κάμερες, το Θοδωρή Ρακιτζή, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου, πραγματικά φύλακας άγγελος, πάντα εκεί, τσουπ, πάλι από την κάρτσονα, τώρα έχουμε το Ρακιτζουλίνι, όπως ο κόσμος με ρωτάει έξω το Ρακιτζουλίνι, σου μου λέει τι κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή μου, για την πολύτιμη βοήθειά σου. Όπως πάντα. Φυσικά το σκηνοθέτη μας, το Βάνια μας. Δουλειές αυτό το αγόρι. Επίσης, το Χρήστο τον Κοσμίδη, το new entry της παρέας. Ένα χειροκρότημα και στο Χρήστο, που τον ρίξαμε στα βαθιά κατευθείαν. Δεν φαντάζομαι να ξεχνώ κάποιον, έτσι, γιατί θα θυμώσω πάρα πολύ. Έφη Τσιτούμη, φυσικά. Τα χορευτικά και στις εκπλήξεις. αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, Χρήστο μου. Λοιπόν, αν έχω ξεχάσει κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Δεν ήταν πρόθεση, απλά είναι η φόρτιση της στιγμής. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να συμπληρώσει κάτι. Πατλάκι, έχουμε κάτι να πούμε ή να ευχηθούμε κάτι καλοκαίρι. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι. Στη Χριστίνα την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πάρα πολύ για ένα πάρτι που κράτησε 3 χρόνια για μένα. Τα γέλια μας θα θυμηθώ. Το ένωμά μας στις δύσκολες στιγμές, την ένωσή μας στις δύσκολες στιγμές που γίναμε όλη μια γροθιά. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που ανεχτήκατε και το καραόκι μας σήμερα. Να σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Χίλια ευχαριστώ για μια υπέροχη διαδρομή 3 χρόνων. Να είστε όλοι σας καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι πλατό. Συνάδελφοι κοντρόλ. Αγαπημένο παρεάκι μεσημεριανό εκεί έξω, που μας παρακολουθείτε κάθε μεσημέρι και σας ευχαριστούμε. Να έχετε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι, ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, ευλογημένο καλοκαίρι για όλους. Να έχετε δύναμη, υπομονή, επιμονή, να μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας και τους στόχους σας. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.